Λοιπόν, έχουμε την άρχηση 10 για να κάνουμε και μια εισαγωγή στο βίντεο που θα βλέπετε από το μέρος των εξισώσεων στη σελίδα 21. Ωραία. Και όπως σας είπα, έχετε την ευκαιρία με το βιντεάκι ο καθένας να αντιμετωπίσει την άσκηση με το δικό του τέμπο και με τη δικιά του σκέψη. Εγώ θα φροντίσω να την πάω στοχευμένα. Λέει, δίνε το παρακάτω τρίγωνο. Ωραία. Να το τρίγωνο. Α, Β, Γ. Να βρείτε, λέει, την τιμή του Χ, ώστε να είναι ισός και λες, με βάση το Β, Γ. Ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση το μήκος κάθε πλευράς? Οπότε κοιτάξτε, αν τονίσω τις λέξεις κλειδιά, να βρείτε τιμή του Χ, λέει, ώστε τι, να είναι ισοσκελές, παιδιά. Και το να είναι ισοσκελές είναι λέξη κλειδί με βάση τη Β' γάμα, κάτω, αυτή εδώ πέρα, έτσι. Τι σημαίνει ισοσκελές, παιδιά? Έχω σαν να έχουμε ανοίξει τα δύο ποδαράκια μας. Το ένα ποδαράκι και το άλλο ποδαράκι εδώ πέρα είναι ίσα από τα ποδαράκια μας. Δεν θα είναι ίσα αυτά εδώ πέρα. Και αυτή είναι η βάση κάτω, το άνοιγμα. Άρα τι θα πρέπει αυτό και αυτό εδώ πέρα να είναι ίσα. Δεν θα πρέπει το 2χ συν 3 να ισούμε το χ συν 5. Θέλετε να το γράψω πάνω εδώ στο τετράδι, στη χαρτί κατευθείαν να την κάνω την άσκηση, γιατί είναι τόσο εύκολο. Λέει 2χ συν 3 ίσον με χ συν 5. Θα ισούτε αυτή εδώ η πλευρά, η αβ, που έχει μήκος 2χ συν 3, η πλευρά αγ έχει 2χ συν 5. Θα σας τα πω απλά να το καταλάβετε, γιατί θέλω να διαβάζετε μαθηματικά, θέλω να είστε έξυπνοι. Έτσι το χ ταξιδεύει από εδώ και θα γίνει 2χ, βγάλε χ, μου κάνει χ. Το 3 ταξιδεύει από εκεί, 5 βγάλε 3, μένει 2. Άρα βγαίνει το χ ίσο με το 2. Ωραία. Και αφού η παιδιά βγαίνει το χ ίσο με το 2, πάω και υπολογίζω τώρα εδώ πέρα. Πώς είναι αυτή η πλευρά? Είναι 2 φορές το χ, 2 φορές το 2 και 3. Άρα 2 φορές το 2 μας κάνει 4 και 3 μας κάνει πόσο? 7. Εδώ τι κάνω? Το χ κάνει 2. 5 και 2 κάνει αυτή 7. Μπει αυτό θα έπρεπε να βγάζει. Είναι το ίδιο. Και από εδώ και από εκεί. Στους κερές. Η δε βάση θα μας κάνει τι? 2 φορές το χ, 2 φορές το 2, 4 και να μου κάνει 5. Άρα η βάση κάτω θα είναι 5. Εδώ πέρα. Σωστά. Επιτόπου. Τόσο απλά και λοιπά. Δεν θέλω να κολώνετε, θέλω να έχετε θάρρος, θράσος. Όπου δεν φτάνει το θάρρος, βάλετε και λίγο θράσος. Δεν είναι κακό, είναι καλό. Αρκεί να έχετε σεβασμό και ειλικρίνεια. Μετά. Δεύτερο, να βρείτε τη τιμή του χ, λέει, ώστε να είναι ίσως και λες με βάση το αβ. Α, μου αλλάζει εδώ το παραμύθι, μου λέει, να έχουμε βάση το αβ. Ίσως και λες. Άρα τι θα πρέπει εδώ πέρα? Θα πρέπει να λύσω, να έχω το βγ και το αγ ίσα. Άρα θα πρέπει να έχω το 2χ συν 1, στο εδώ πέρα, βάσιο, ίσο με το χ συν 5. Το ίδιο είναι. Άρα μας κάνει, φεύγει το χ, πάει από εκεί και μας κάνει χ, ίσον, βγάζετε 5 βγάζουμε και κάνει 4. Και μετά να βρείτε το μήκος πλευράς. Δεν το κάνετε σαν άσκηση, παιδιά, αυτό. Έτσι δεν είναι? Θα πάει να βάλεις όπου χ το 4 και θα βρεις, θα φτιάξεις ένα καινούργιο τριγωνάκι και θα βρεις πόσο είναι κάθε μία πλευρά. Όπου χ θα κάνεις πράξεις. 4, 2, 4, 8 και 3, 11. 4 και 5, 9. Έτσι. Ωραία. Και πώς θα είναι εδώ πέρα αυτό? Θα είναι 2, 4, 8 και 1, 9. Άρα θα είναι, καταλάβατε. Δηλαδή η αβ θα βγάλετε ίσο με την. Με πόσο τη βγάλαμε, 2, 4, 8 και 3, 11, 11, έτσι. Και μετά η αγ είναι ίση με την βγ ίσο πόσο με 9. Και μετά λέει να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει τιμή του χ ώστε να είναι ισοσκελές με τη βάση του αβ, την βάση του αγ. Δηλαδή να αποδείξουμε, λέει, ότι θα είναι, μπορεί να είναι ισοσκελές με βάση του αγ. Άρα θα πρέπει το 2χ συν 3, το 2χ συν 3, το 2χ συν 3, να ισούται με το 2χ συν 1. Και δεν λέει, αυτή είναι μια εξίσωση, προσέξτε, έτσι. Τα χ από εδώ και από εκεί είναι τα ίδια, φεύγουν. Άρα και τι μένει, 3 βγάλε 1 μας κάνει 2, 2 ισούται με το 0. Αυτό μπορεί να συμβεί, παιδιά. Είναι παράλογο. Καταλάβατε, μαθηματικά είναι λογική. Είναι παράλογο, άρα δεν γίνεται. Είναι αυτό που λέμε αδύνατο. Να βρεθεί τιμή του χ, προσέξτε, η οποία θα ικανοποιεί αυτήν την εξίσωση. 2χ και 3 ίσο με 2χ και 1. Να βρεθεί τιμή του χ που θα ικανοποιεί την εξίσωση. Σούπερ. Και μέσα στο βίντεο θα κάνουμε και μια υπόδειξη για την 11, παιδιά. Δίνεται το ορθογώνιο του παρακάτω σχήματος. Το βλέπετε εδώ. Έχει δώσει πλευρές 2ψ και 3, 15 μείον 2ψ,
3 χήμιον 1 και 11. Να βρείτε τους αριθμούς χ και ψ ώστε, να, ώστε, και ωμέγα, ώστε το ωμέγα να παριστάνει μοίρες, αγωνίες. Θα τα βρούμε ένα-ένα. Λοιπόν, λέει, αυτό είναι ορθογώνιο. Αν εγώ του βάλω πάνω γράμματα, το α, το β, το γ και το δ, εμείς δεν θα έχουμε το αβ ίσο με το δγ. Αβ ίσο με δγ. Συμφωνείτε? Αβ, αυτή είναι η πλευρά. Η αβ είναι ίση με τη δγ. Και επίσης τι άλλο θα έχουμε? Θα έχουμε και την πλευρά. Η αβ θα ισούται με την βγ. Και η αβ ίσο με την βγ. Όμως το αβ πόσο είναι, παιδιά, δεν είναι 2 ψ και 3. Ή θα λέμε 2 ψ και 3 ίσο με δέλτα γάμα. Ίσο με 15 μείον 2 ψ. Δεν πειράζει πολύ. Εδώ βγαίνει εύκολα. Πάει το 2 ψ από εκεί, μας κάνει 4 ψ. Ίσο 15 βγάζει το 3 που πάει στο άλλο μέρος, 12. Άρα το ψ για να είναι το 4 που πάει στο ψ κάνει 12, το ψ με το 3. Εντάξει. Και το άλλο, έτσι για να σας ικανοποιήσω και την ανάγκη, η βήτα γάμα ίσο με την αλφα δέλτα. Άρα τι θα πρέπει το 3 χ μείον 1 από εδώ να ισούται με το 11, το απέναντι. Άρα το 3 χ θα ισούται, πάει το 1 από εκεί, θα γίνει με 12. Άρα το χ θα ισούται με το 4 και το χ βγαίνει ίσο με το 4. Και για να κλείσω εντελώς τώρα το βιντεάκι, αυτή εδώ η γωνία 2 ψ μείον 40 μοίρες δεν παίρνει ούτε με 90 μοίρες. 2 ωμέγα, με συγχωρείτε. Άρα, για γράψτε μου στο chat πάνω, ποια τιμή θα βάλω στο ωμέγα έτσι ώστε βγάζοντας το 40 να μου κάνει 90. Για να τα παιδιά. Εντάξει. Πόσο μας κάνει? Πάμε το 40 από εκεί, μας κάνει 90 και 40, μας κάνει πόσο? Δεν κάνει 130, 130 μοίρες. Ίσον 2 ωμέγα. Άρα το ωμέγα θα είναι το μισό του 130. Άρα θα είναι 65. Τραβάτε. Λοιπόν, σας έκανα και αυτά εδώ πέρα, με αφορμή θα δείτε και στο βιντεάκι, αλλά θέλω να παίξετε, να μ' ακούσετε στο βίντεο και να κάνετε εξάσκηση. Έτσι. Λοιπόν, εάν και εφόσον το επιθυμείτε θα παραμείνουμε μαζί, θα σας στείλω και σχετικό email και θέλω αγάπη και φως. Τίποτα άλλο. Αγάπη και φως, παιδιά, γιατί είναι το σημαντικό ζωή να έχουμε μέσα μας αγάπη, ισορροπία και φως. Για να κλείσουμε το βιντεάκι μας, έτσι, με τα υπέροχα παιδιά, έτσι, φωτεινά, καθαρά, θετικός λόγος, καλές λέξεις, προσέξτε, γιατί τις ακούμε πρώτα εμείς και μετά οι άλλοι. Χαμογελάμε γιατί το χαμόγελο είναι πρώτα δικό μας και μετά τον άλλον. Εντάξει. Φερόμαστε καλά γιατί φερόμαστε πρώτα καλά σε εμάς και μετά στους άλλους. Με αγάπη και φως λοιπόν σας ευχαριστώ για τη σημερινή όμορφη συνάντηση.